AthensCon. Εννοώ AthensCon. Είναι το μεγαλύτερο event της Ελλάδας με θέματα comics και έχει επηρεαστεί από το ComicsCon. Και ποιον ήθελα να συναντήσω εκεί? Είναι μάγισσα. Οριστική φωτογραφία μας από το Gameathlon. Οπ. Και επειδή είμαι καλό, τον ζωγράφησα μετά την εξέλιξη του πηδίκου των ανθρώπων και του φτιάξα και γράμματα. Και πηγαίνω στο stand του Anime Portal που είχε φέρει τον Τσέλιο στο event και τραβήξαμε φωτογραφίες. Και του έδωσα τη ζωγραφία προφανώς. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να απολαύσουμε το event. Πηγαίνουμε να πιούμε ένα ωραίο bubble tale. Πήγαμε να ακούσουμε και λίγους κομιξάδες όσο πίναμε τα bubble tales μας. Και κάναμε 5-6 βόλτες γύρω γύρω, αλλά άμα δεν είχαμε κάτι σε αυτές τις καρέκλες, τώρα θα ήμασταν λιώμα. Γεια σας παιδιά, μόλις γύρισα από το AnimeCon, η οικονομία μου είναι χάλια. Πάμε να δούμε αυτά που αγόρασα. Μα αρχικά, πήγαμε στο Solaris και πήραμε κάτι μάγκας. Πήρα το Demon Slayer 14 και το 15. Και βρήκα και The Promised Neverland που αρχίζω να το διαβάζω και κάτι σελαιοδείκτες. Μετά πήγαμε σε ένα άλλο stand που λεγόταν Gemma Books Comics και εκεί πέρα τη βρήκα. Είχαν ανοίξει κούτα The Promised Neverland. Γενικότερα για όσους δεν ξέρουν από αυτή τη σειρά είναι πάρα πολύ σπάνια. Και τη βρήκα. Συνολικά πήρα το 3, το 4, το 5, το 6 και το 8. Το 4 το δείξαμε πριν στο Solaris. Να το κατάστημα. Τώρα, θυμάσαι στην αρχή πως σας έλεγα για το Anime Portal που συνάντησε το κακοχαμό? Βασικά νιώσω άσχημα που απλά του είπα για να πω το κακοχαμό και δεν πήρα κάτι. Μετά πήγα και πήρα αυτό το Yu-Gi-Oh! Umbrella. Πήρα κι άλλο ένα manga από κάπου αλλού, δεν ξέρω τώρα που ήταν. Και τέλος και καλύτερα, τι είπα τώρα? Αγόρι μου, είσαι ο mastermind, είσαι ο master of the game. Από το Taku Store πήρα μια ωραία κασετίνα. Ωραία, την κρατάω από τα. Και αν τη βγάλω κιόλας. Ναι. Ναι, αυτά. Καλές αγορές. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Στέλιο που ήρθε τρέχοντας για να με βρει. Πάνε με πόρταλ επειδή βοήθησε να με βρει ο Τσέλιος γρήγορα. Α, και πήρα και επίσης ένα δώρο. Αυτά. Τα λέμε. Αυτός